Κύριε Καραθανασόπουλε. Κοιτάξτε, καταγράφονται δυσκολίες και αντιθέσεις στα κόμματα διαχειριστές της αντιλαϊκής πολιτικής και εξουραϊσμού αυτού του αστικού κράτους και των δομών του, όπως είναι στους Δήμους και στις περιφέρειες. Οπότε, εκτός από την ανακύκλωση προσώπου που κάνει η Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε δυσκολίες και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ να επιλέξουν υποψήφιους. Και όλο αυτό γιατί βεβαίως γίνεται μια συνολικότερη προσπάθεια εγκλωβισμού της λαϊκής δυσαρέσκειας σε αντιλαϊκές πολιτικές που θα ασκήσουν έτσι κι αλλιώς όποιοι κι αν είναι υποψήφοι από τα κόμματα αυτά από τη στιγμή που συμφωνούν στις βασικές πολιτικές επιλογές, από τη στιγμή που έχουν μετατρέψει τους Δήμους και τις περιφέρειες στο μακρύ χέρι του αστικού κράτους και στην επιβολή μιας σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής. Από αυτή την άποψη, οι υποψηφιότητες που στηρίζει το ΚΚΕ πανελλαδικά έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα, έχουν συγκροτηθεί ακόμη και τα ψηφοδέλτια, στην κατεύθυνση ακριβώς να ισχυροποιηθεί το ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής και αντίθεσης απέναντι σε αυτές τις αντιδραστικές δομές που είναι το κράτος και οι οποίες ευθύνονται για τη ραγδαία επιδείνωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι πρέπει να έγινε το βήμα στις βουλευτικές εκλογές, πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμη πιο αποφασιστικά το βήμα της λαϊκής αντιπολίτευσης στους Δήμους και στις περιφέρειες, εκλέγοντας και περισσότερους συμβούλους, αλλά και επανεκλέγοντας και δημάρχους εκεί που έχουμε, όπως το Δήμο της Πάτρας, που ακόμη και ως Δημοτική Αρχή ασκεί αντιπολίτευση στις κυρίαρχες πολιτικές επιλογές. Κύριε Καραθανασόπουλε, επί της οικονομίας. Ναι, κοιτάξτε, η επιλογή που έκανε η πλειοψηφία του λαού με την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι μια επιλογή της λογικής του μικρότερου κακού. Άρα δηλαδή κακή επιλογή σε βάρος των αναγκών των λαϊκών. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως τα ίδια τα στοιχεία επιβεβαιώνουν μια κατάσταση. Χθες δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ που αφορούσαν τον Νοέμβριο του 2022. Τι λένε αυτά τα στοιχεία? Ότι το 27% των εργαζόμενων αμείβεται με λιγότερο από τον κατώτερο μισθό. Άρα είναι δηλαδή μερικής απασχόλησης. Λιγότερο από 770 ευρώ μειχτά που ήταν τότε. Δεύτερον, ο μέσος μισθός για το σύνολο των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα είναι 1.000 ευρώ μειχτά, δηλαδή 860 καθαρά. Όταν το 2011 ήταν 1.264 ευρώ μειχτά. Δεν είναι καταλαβαίνετε... ανώμιες καταστάσεις να συγκρίνουμε. Γιατί ανώμιες καταστάσεις, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχουν περάσει 12 χρόνια από το 2011, υποτίθεται ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, υποτίθεται ότι έχουμε ανάπτυξη, ή μάλλον έχουμε ανάπτυξη με υψηλούς ρυθμούς καπιταλιστικούς, όμως βλέπουμε μισθοί να παραμένουν καθυλωμένοι, να είναι πολύ πίσω και από το 2011 ως απόρρια των αντεργατικών μέτρων τα οποία ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις. Που αναπαράγουν, με συγχωρείτε κύριε Φωτήλα, που αναπαράγουν ένα πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό. Ακόμη και αυτή η αύξηση που δόθηκε στους δημοσίους υπαλλήλους μετά από 14 χρόνια είναι 70 ευρώ μειχτά το μήνα και θα ισχύει για ολόκληρη την τετραετία. Δεν πρόκειται να δουν άλλη αύξηση οι δημόσιοι υπάλληλοι, τουλάχιστον με βάση αυτά τα οποία έχει πει. Εκτός και αν βρεθεί, λέει, δημοσιονομικός χώρος. Που από πού θα βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος? Από την υπερφορολόγηση του λαού. Και επί της ουσίας, ο στόχος της επενδυτικής βαθμίδας, κυρία Κασιμάτη, πού οδηγεί? Οδηγεί σε νέα προαπαιτούμενα για να επιτευχθεί. Ποια είναι αυτά τα προαπαιτούμενα? Δημοσιονομική πειθαρχία, άρα κόφτη στις δημόσιες δαπάνες που αφορούν την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια και βεβαίως για το σύνολο του λαού μέτρα τα οποία ανακυκλώνουν τη φτώχεια. Αυτό είναι το ζήτημα. Με τα διάφορα πάση τα οποία δίνει η κυβέρνηση που είναι επί της ουσίας αναδιανομή της φτώχειας από τους λιγότερους φτωχούς στους περισσότερους φτωχούς. Αυτή η πολιτική λοιπόν, η οποία είναι μια βιαιθέα ταξική πολιτική, έχει απέναντί της μια βολική αντιπολίτευση που δεν της κάνει κριτική επί της ουσίας, γιατί στην ουσία συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν εμείς λέμε καθαρά, δεν πρέπει να έχει αυταπάτες ο κόσμος ότι μπορεί κάτι να αλλάξει. Αντίθετα, θα επιδεινωθεί η κατάσταση, δηλαδή, γιατί και οι ρυθμοί. Τα ελάχιστα που λέτε, γιατί και οι ρυθμοί, λέω,
Αυτά τα ελάχιστα όμως δεν καλύπτουν καν τον τιμάριθμο. Όταν ο τιμάριθμος στην Ελλάδα για τα τρόφιμα τρέχει με μέσο ποσοστό περίπου στο 10 με 12%, όταν δεις μια αύξηση 6,5%, καταλαβαίνετε ότι δεν καλύπτει ούτε τον τιμάριθμο, αλλά πολύ περισσότερο δεν καλύπτει τις τεράστιες απώλειες που είχαν οι εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ο δημόσιο υπάλληλο έχει χάσει το 13ο και 14ο μισθό. Έχει μειωθεί με το νέο μισθολόγιο που εφαρμόσαν όλες οι κυβερνήσεις, ο μισθός του ακόμη περαιτέρω. Άρα λοιπόν λέμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα δεν βελτιώνουν τη θέση του λαού. Πολύ περισσότερο που η κατάσταση της οικονομίας και σε διεθνές επίπεδο με τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία με το ενδεχόμενο νέας κρίσης, η Γερμανία βρίσκεται ήδη σε ύφεση, χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Άρα λοιπόν όλα αυτά όχι μόνο δεν πρόκειται να βελτιώσει τη θέση του λαού, αλλά αντίθετα θα την επιδεινώσει, και γι' αυτό εμείς τονίζουμε ότι χρειάζεται με αποφασιστικότητα να βγει στον δρόμο, να διεκδικήσει όλα αυτά που του ανήκουν και περί της ουσίας του τα κλέβουν οι επιχειρηματικοί όμοι στη λογική του κυνηγητού του κέρδους. Πάντως, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η σύγκριση δεν μπορεί να γίνεται με τους δείκτες προ-δεκαετίας, 20ετίας. Η σύγκριση για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης γίνεται με το πώς ήταν τα πράγματα πριν από τη διακυβέρνηση αυτής της κυβέρνησης. Αυτό είναι μια κοντόφερη λογική, κύριε Φωτήλα. Μιλάμε συνολικά για τις απώλειες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός, οι οποίες όχι μόνο δεν αναπληρώνονται, ενώ αντίθετα υπάρχουν κατηγορίες κοινωνικές, όπως είναι η βιομηχανοί, οι επιχειρηματίες, οι τραπεζίτες, οι οποίοι βλέπουν τα κέρδη να αυξάνονται και ταυτόχρονα όχι μόνο να αυξάνονται τα κέρδη, αλλά και να μειώνεται και η φορολογία. Ξαναλέω λοιπόν, εδώ έχει σημασία να δούμε ποιοι ήταν οι δείκτες και πώς ήταν τα πράγματα πριν το 19 και πώς είναι σήμερα. Αν αυτό το κάνουμε, θα δούμε πραγματικά ότι έχουν μειωθεί όλοι οι φόροι, όλες οι εισφορές και έχουν αυξηθεί μισθοί και συντάξεις. Για πρώτη φορά, μόνο όπως σωστά μόνο είπε, που τα φορολογικά έσοδα έχουν αυξηθεί, κύριε Φωτήλα, και τα φορολογικά έσοδα κατά 95% τα πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα. Παρακαλώ. Είπαμε, δημοσιονομικός χώρος λοιπόν δεν θα έρθει μέσω υπερφορολόγησης. Αυτό το έχουμε αποδείξει. Καμία υπερφορολόγηση δεν ήρθε μέσα σε αυτά τα 4,5 χρόνια που είμαστε στη διακυβέρνηση και οι μισθοί και οι συντάξεις ανέβηκαν και η ανάπτυξη είναι η Ελλάδα κατά 10 δις. Ποιος τα πιούν αυτά τα 10 δις τα επιπλέον? Νίκο, δεν σε διέκοψα κάτι. Ζητώ συγγνώμη.